Βλέπετε, εμείς ζητήσαμε προχτές και εξακολουθούμε να ζητάμε και μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου να γίνει μια σε βάθος έρευνα των συνθήκων που κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Να θυμίσω ότι μιλάμε για μέχρι στιγμής 12 νεκρούς και αγνοούμενους, στην πλειοψηφία τους μικρά παιδιά, σε μια επιχείρηση που ήταν κάτω από την ευθύνη του λιμενικού σώματος. Και το ζητάμε αυτό γιατί οι μαρτυρίες των επιζώντων στην ΙΠΑ Τερμοστία, στη Λέρο, όπου τους είδαμε και μιλήσαμε μαζί τους, είναι διαφορετικές από την επίσημη ερμηνεία των αρχών. Και αυτό και μόνο αρκεί για να γίνει μια σε βάθος έρευνα. Πόσα άτομα επέβαιναν στη βάρκα και πώς γνωρίζονται. Τι ακριβώς αναφέρεστε όταν λέτε διαφορετική ερμηνεία? Αναφέρομαι στο ότι οι άνθρωποι λένε ότι ζητούσαν βοήθεια και να ανεβάσουν τα γυναικόπαιδα πάνω στο σκάφος του λιμενικού που είχε δέσει το δικό τους πλοιάριο και το ρημουλγούσε. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Λένε ότι το σκάφος του λιμενικού έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα αναφέρουν ότι από ό,τι βλέπαν από τα φώτα κατευθυνόταν προς τις τουρκικές ακτές. Λένε ότι μπαίνανε νερά στο πλοιάριό τους που τα βγάζανε με τα χέρια και λένε ότι όταν ανατράπηκε και βρέθηκε στη θάλασσα δεν υπήρχαν σωσίβια, δεν υπήρχαν σκοινιά και μόνο όσοι ήξεραν κολύμπη και πλησίασαν μπορέσαν να περισυλλεγούν. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά, δεν επιβεβαιώνω ότι είναι αλήθεια, ούτε αμφισβητώ κανενός την ερμηνεία, αλλά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σε μια έρευνα σε βάθος. Πόσα άτομα επέβαιναν στο πλοιάριο, ξέρουμε κάτι παραπάνω πληροφορίες, τι μετανάστες? Από ό,τι ξέρουμε 28 άτομα, 25 από το Αφγανιστάν και 3 από τη Συρία, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα. Ξέρετε πού θα τους πάνε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ σαν οργανισμός, τους συνοδεύουμε ήδη μέσα στο πλοίο, θα τους πάμε στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες για να τους δοθεί μια πρώτη ψυχολογική καταρχάς συνδρομή και μια νομική βοήθεια. Ενδεχομένως να θέλουν να ζητήσουν άσυλο και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε από την πολιτεία, μάλλον οι άνθρωποι που είναι υποφερτισμένοι με αυτό, να βρεθεί κάποια στήριξη σε σχέση με τη στέγη τους. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εδώ πέρα εθελοντές οι οποίοι και αυτοί έχουν προσφερθεί να δώσουν προσωρινά ένα κατάλημα. Αυτά. Χώρες προέλευσης. Αφγανιστάν και Συρία. Έχουν γίνει και άλλες φορές τέτοιες καταγγελίες και στην ΙΠΑ Τερμοστία? Σαν αυτό το περιστατικό νομίζω ότι είναι διαφορετικό γιατί μιλάμε για ένα συμβάν που έγινε κατά τη διάρκεια ρημούλκησης. Αν αναφέρεστε σε καταγγελίες ή αναφορές σχετικά με άτυπες επιστροφές στην Τουρκία, ναι, έχουν γίνει. Ενώ δεν ακολουθήθηκε και η νόμιμη διαδικασία, δεν έπρεπε να το τραβήξουν, έπρεπε να τους βάλουν επάνω? Αυτό δεν το ξέρω, γιατί είναι θέμα επιχειρησιακής εκτίμησης. Δεν είμαι αρμόδιος. Η εκδοχή και η ερμηνεία και η εξήγηση των αρχών είναι ότι αυτός ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος, δεδομένου ότι υπήρχε θαλασσοταραχή. Δηλαδή να τους προσδέσουν και να τους ρημουλκίσουν αντί να τους ανεβάσουν απάνω. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Έχει αλλάξει ο τραγικός απολογισμός? Ξέραμε μέχρι τώρα για 4 νεκρούς, είπατε για 12 νεκρούς. Δεν ξέρω, δεν έχω τα τελευταίες οδηγίες. Ήξερα για 2 άτομα που εντοπίστηκαν κοντά στην Τουρκία και που αναγνωρίστηκαν από τους επιζώντες, από τις φωτογραφίες τους. Έχουν υπάρξει πολλές φορές καταγγελίες και από οργανώσεις διεθνείς, την Διεθνή Αμνηστία, από γερμανικές οργανώσεις. Η Ελλάδα ως τώρα δεν έχει πάρει επίσημη θέση, έτσι δεν είναι, για αυτό το θέμα? Ποια είναι η στάση? Αναφέρεστε σε ποιο θέμα, στις άτυπες παραπροωθήσεις, παράνομες παραπροωθήσεις? Η επίσημη θέση είναι ότι δεν συμβαίνουν. Μάλιστα, και σήμερα θα συζητηθεί στο άτυπο αυτό συμβούλιο των Υπουργών από όλη την Ευρώπη, προστασία του πολίτη. Θα συζητηθεί το θέμα και τη νόμιμη και τη παράνομη μετανάστευση. Θέλετε να μα δώσετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Κοιτάξτε, να δείτε, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι στην προσπάθειά του να φτάσουν στην Ευρώπη ακολουθούν όλο και πιο επικίνδυνους δρόμους. Ήδη η θαλάσσια οδός είναι επικίνδυνη, είναι αποδεδειγμένο αυτό από τραγικά ναυάγια που σημαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι θυμάστε όλοι τι έγινε στην Ιταλία πέρσι, στα νυχτά της Λαμπεντούσα. Αυτό το θέμα απαιτεί νομίζω μια προσέγγιση ευρωπαϊκή, δεν είναι εθνικό ζήτημα. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρώπη να δει με ποιο τρόπο θα διευκολύνει νόμιμες
διόδους άφιξης μεταναστών και προσφύγων βέβαια, και επίσης πώς θα συνεργαστούν καλύτερα τα κράτη για να ενισχυθεί, αν θέλετε, η προσπάθεια διάσωσης ανεξάρτητα που πηγαίνουν οι άνθρωποι, ανεξάρτητα σε ποιανού τα χωρικά είδα τα βρίσκονται, ανεξάρτητα αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Για τη συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία που πρόκειται να προχωρήσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, τι γνώμη έχετε? Κοιτάξτε, αυτή η συμφωνία επανεισδοχής, στο βαθμό που τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις που έχουν να κάνουν με τη σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, είναι ένα θέμα που θα διευκολύνει, αν θέλετε, μια επιστροφή με νόμιμες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, αυτά πρέπει να τα δούμε στην πράξη πώς εφαρμόζονται.